Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών για τον εντοπισμό και την σύλληψη αγνώστων μέχρι στιγμής δραστών, οι οποίοι το μεσημέρι της 16ης Ιανουαρίου εξαπάτησαν μία 84χρονη στην Κομοτηνή. Συγκεκριμένα, άγνωστο δράστη επικοινώνησε τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη, στην οποία παρουσιάστηκε ω γιατρό και προφασιζόμενος ότι η κόρη τη τραυματίστηκε σοβαρά, τη ζήτησε επιγόντω να του παραδώσει τα χρήματα και τα χρυσαφικά που είχε στο σπίτι για την άμεση πραγματοποίηση χειρουργική επέμβαση. Κατά την τηλεφωνική του επικοινωνία, η δράστητα, προσποιούμενη την κόρη τη 84χρονη, παρακαλούσε για την ικανοποίηση του αιτήματο. Ακολούθω, αφού κατάφεραν να πείσουν την 84χρονη, τη ζήτησαν να τοποθετήσει σε μία το χρηματικό ποσό των 1.200 ευρώ και τα χρυσαφικά που είχε συγκεντρώσει και να τα πετάξει μπροστά από το σπίτι τη, από όπου οι δράστε τα παρέλαβαν και διέφυγαν προ άγνωστη κατεύθυνση. Την προανάκριση και τι έρευνε διενεργεί το τμήμα Ασφάλεια Κομοτινή. Την προσοχή των κατοίκων τη Αλεξανδρούπολη για τι τηλεφωνικέ απάτε εφιστά με ανακοίνωσή τη και η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και μέσω των social media. Η ανακοίνωση τη Ελλάδα αναφέρει: Προσοχή, κοινοποιήστε το. Κρούσματα απόπειρα εξαπάτηση πολιτών στην Αλεξανδρούπολη μέσω τηλεφωνική επικοινωνία με το πρόσχημα εμπλοκή συγγενικού προσώπου σε τροχαίο ατύχημα. Οι δράστε επικοινώνησαν τηλεφωνικά με πολίτε και προφασιζόμενοι ότι το παιδί του ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό ζητούσαν χρηματικά ποσά είτε για να αποφευθούν οι νομικέ ποινικέ συνέπειε είτε για την άμεση πραγματοποίηση χειρουργική επέμβαση. Παρακαλούμε ενημερώστε τους συγγενείς και τους φίλους σας για την μέθοδο που χρησιμοποιούν οι επιτίδιοι. Αν συμβεί και σε εσά, καλέστε άμεσα το 100. Με αφορμή τα τελευταία περιστατικά, η αστυνομία δίνει χρήσιμε συμβουλέ για την αποφυγή εξαπάτηση των πολιτών. Να μην πείθεστε εύκολα από άτομα τα οποία σα πλησιάζουν ω γνωστοί συγγενικών φιλικών προσώπων. Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν άγνωστοι προσπαθήσουν να σα πείσουν για την καταβολή χρηματικού ποσού με το πρόσχημα επίγουσα ανάγκη συγγενικού φιλικού προσώπου. Το ίδιο μπορεί να προσπαθήσουν και τηλεφωνικά. Για του ίδιου λόγου, να μην ενδίδεται σε προτροπέ και συνάντηση. Σε περιπτώσει που άγνωστοι επικαλούνται έκτακτη ανάγκη γνωστού συγγενικού σα προσώπου να επιδιώκετε πάντα οι ίδιοι να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το γνωστό συγγενικό σα πρόσωπο προ επιβεβαίωση των όσων επικαλούνται. Η επικοινωνία να γίνεται με δικό σα τηλέφωνο και κατόπιν δική σα πρωτοβουλία και να μην δέχεστε να μιλάτε με άτομο το οποίο κάλεσαν οι άγνωστοι. Σε κάθε περίπτωση να δηλώνετε ότι δεν πρόκειται να παραδώσετε χρήματα εάν δεν εμφανιστούν οι γνωστοί σα. Επισημαίνετε ότι από τα νοσοκομεία ή από δημόσιε υπηρεσίε δεν χρησιμοποιείται η πρακτική υπάλληλή του να σε οικείε ή σε δημόσιου χώρου και να ζητούν από πολίτε την καταβολή χρημάτων για υπηρεσίε που παρέχουν. Να μην δέχεστε σε καμία περίπτωση άγνωστα άτομα να σα οδηγήσουν σε πιστοτικό κατάστημα ή ATM για ανάληψη χρηματικού ποσού. Να μην πείθεστε όταν άγνωστοι σα ζητούν να καταβάλλετε χρήματα για οφειλέ γνωστών ή συγγενικών προσώπων σε δημόσιε υπηρεσίε ή σε καταστήματα εταιρεία για αγορά αγαθών και προσφορά υπηρεσιών. Να έχετε πάντα διαθέσιμους τους τηλεφωνικούς αριθμούς με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνήσετε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όπως η αστυνομία, η πυροσβεστική, τα νοσοκομεία και οι στενοί συγγενείς. Προσπαθήστε να συγκρατήσετε τα χαρακτηριστικά των δραστών, καθώς και τα οχήματα με τα οποία κινούνται για να βοηθήσετε το έργο των διοκτικών αρχών. Να ενημερώνετε πάντα τις αστυνομικές αρχές, ακόμα και σε περίπτωση απόπειρας, απάτη σε βάρος σας.